Οφείλω να πω ότι εδώ και καιρό παίζω το ρόλο του μεταφορέα. Θυμάστε, εκτελούνται μεταφορέ. Μόνο που μεταφέρω παλιές πληροφορίες και ξεχασμένες, άλλες κόπημα, άλλες όχι. Λοιπόν, περάσανε περίπου 100 χρόνια από την εκείνη τη μεγάλη διαμάχη του 1911 στο περιοδικό Αθήνα, όπου η διάσημη μουσική της εποχής και άλλοι λογοτέχνες λέγαν τα υπέρ και τα κατά του Αμαλετζίδικου τότε ονομαζομένου τραγουδιού, που φυσικά περιέχει αυτά τα παλιά τραγούδια της Μύρνης και της πόλης. Αυτά ήταν διάσημα ήδη από το 1880 και τις αρχές του 20ου αιώνα. Από εκεί μετά έχει μια περίοδος μεγάλη αντιπαραθέσεων και τα δεύτερα τελευταία 50-55 χρόνια υπάρχει ένας αγώνας, θα λέγαμε, απεξάρτησης εντός εισαγωγικών των ιδεών ανθρώπων αδαών, οι οποίοι γράψανε δεκάδες κείμενα κατά του ρεπέτικου, χωρίς να έχουν κανένα παραπατικό στοιχείο. Κάποιοι καλοθελητές θα πούν, μα το ρεπέτικο στο Μέγαρο. Λοιπόν, σας λέγω, η μαρτυρία του Γεωργίου Κατσαρού, που ευτύχησα να τον γνωρίσω σε ηλικία 99 ετών εκείνος. Μας απέδειξε ότι την εποχή που η μητέρα του εργαζόταν στο παλάτι του βασιλείου Γεωργίου του Πρώτου, ο πολύ συμπαθής αυτός βασιλιάς, που στο τέλος τον καθαρίσαμε για να προχωρήσω όπως θέλω τη διαρρύθμιση των γεγονότων εδώ, στην Ελλάδα αυτή που κάνω κομμάτι από τότε, ήταν ένας λάτρης του Αμανέ και τραγουδούσε μεταξύ άλλων και το Σμυρναίκο Μινόρε. Αυτή είναι ανάμειξη του Κατσαρού. Λέω το Σμυρναίκο Μινόρε γιατί είναι το διασημότερο τραγούδι που διείσδησε 100 περίπου χρόνια μέσα στο ελληνικό τραγούδι και είναι και ένας άξονας σημερινός σε αυτό το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουμε. Έχω καταγραφεί μέχρι τώρα πάνω από 55 εκτελέσεις όλων σχεδόν των τραγουδιστών της Μύρνης, της πόλης της Ελλάδος εδώ μετά το 1922 και της Αμερικής. Λοιπόν, εγώ στο παλάτι τον αρχό του αιώνα ακουγόταν αμανέδες. Τραγουδισμένοι μάλιστα συχνά και από τον ίδιο τον βασιλιά Γιώργιο του Πρώτου.